Ο Λαογραφικός Όμιλος Κουρίτες ιδρύθηκε το 1988 από τους πρωτοχορευτές Μανώλη Πατακό, Μιχάλη Σιφακάκη και Βασίλη Τουπή, ενώ την ονομασία τους την οφείλουν στο σπουδαίο λογοτέχνη Δημήτριο Αετουδάκη με καταγωγή από το Ατσιπόπουλο Ρεθύμνου. Σκοπός των κουρητών ήταν αρχικά να συμβάλλουν στη διατήρηση και στη διάδοση των χορών και των ηθών και θύμων της Μεγαλονήσου. Στην πορεία όμως το έργο τους συνδέθηκε άρρηκτα τόσο με τη λαογραφία όσο και με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην πολυετή παρουσία τους οι κουρίτες έχουν πάρει μέρος εντός των τυχών σε αμέτρητες παραστάσεις με κορυφαίες εκείνες στο Ηρώδιο, στο Μέγαρο Μουσικής και στο Καλλιμάρμαρο, ενώ έχουν εκπροσωπήσει επάξια την Κρήτη και στο εξωτερικό με εκδηλώσεις στην Αμερική, στη Γαλλία, στην Ουκρανία, στην Αυστρία, στην Κύπρο, μέχρι και την Κίνα, έχοντας ουσιαστικά κατακτήσει και τις πέντε ηπείρους, όπως λένε χαρακτηριστικά και οι ίδιοι. Για πάμε όμως για λίγο να δούμε κάποιους από τους πιο σημαντικούς σταθμούς των κουρητών που στάθηκαν ως αφορμή για να τους γνωρίσουμε και να τους αγαπήσουμε. Το 1990 οι κουρίτες επανεμφανίζουν την ξεχασμένη σφακιανή φορεσιά, κάνοντας αναφορά στην εξέλιξη της κριτικής γυναικείας και ανδρικής ενδυμασίας από τον Νικηφόρο Φωκά ίσα με σήμερα και παράλληλα παρουσιάζουν το γυναικείο κόσμημα, το γνωστό αμπράκαμο. Επίσης, εμφανίζουν και την αρχαία σφακιανή νυφική φορεσιά του 17ου αιώνος, που μέχρι τότε κοσμούσε μόνο τα μουσεία, όπως και την πρώτη γυναικεία κάπα του 1913, της οποίας η ύπαρξη ήταν άγνωστη. Το 2006, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κριτών Λακωνίας και τον πρόεδρό του Ελευθέριο Ψαρό, ανεγείρουν την πρώτη εκκλησία εκτός Κρήτης, αφιερωμένη στη χάρη των Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων του Ρεθύμνου και πραγματοποιούν τα εγγένεια του Ιερού Ναού στη Σπάρτη, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης κυρίου κυρίου Ευσταθίου και του Μακαριστού Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού Ανθίμου. Το 2009 αλλάζουν την ιστορία του κριτικού ασημομάχερου, ξεκινώντας να σκαλίζουν στις παραστάσεις του φουκαριού, δηλαδή της ασημένιας θήκης που μπαίνει το μαχαίρι, Αγίους, εθνικά σύμβολα και λαϊκούς ήρωες με κατασκευαστή τον Αντώνη Κωνσταντουδάκη. Παράλληλα οι κουρίτες μετέφεραν όλα αυτά τα χρόνια τη χάρη των τεσσάρων Αγίων Μαρτύρων από το Προεδρικό Μέγαρο των Αθηνών μέχρι τον Περικαλή Ιερό Ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα, καθώς επίσης στο Ντιτρόιτ της Αμερικής, αλλά και στην Ιερά Μονή του Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα, όπου δόρισαν και εικόνα των τεσσάρων μαρτύρων με τον Άγιο Χαράλαμπο. Η ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου ανταπέδωσε την αγάπη με μια εικόνα της Παναγίας με τον Χριστό. Το 2018 οι κουρίτες επισκέφτηκαν επίσης στο Άγιο Νόρος την Ιερά Μονή Παντοκράτορος και δόρισαν αντίστοιχα σκαλιστό ασημομάχαιρο με τη μορφή των τεσσάρων μαρτύρων. Η σχέση των κουρητών με την Εκκλησία της Κρήτης δεν σταματά εδώ, αφού λίγο αργότερα βρέθηκαν και στην Απείρανθο της Νάξου για να προσφέρουν την εικόνα των δύο σφακιανών Αγίων. Το 2014 οι κουρίτες χόρεψαν σε εκδηλώσεις στην Ταμανχούρ της Αιγύπτου και επισκέφτηκαν το συμπατριώτη τους Πάπα και Πατριάρχη της Μεγάλης Πόλεως Αλεξανδρίας, Πάσης Γης Αιγύπτου και Πάσης Αφρικής, Θεόδωρον τον Δεύτερο, που τους υποδέχθηκε με συγκίνηση. Ο Πατριάρχης τίμησε τον αρχηγό τους με το χρυσό λέοντα του τάγματος του Αγίου Μάρκου και τους χάρισε την Πατριαρχική Ράβδο που κρατούσε στις περιοδίες του στην Ενδοχώρα. Λίγο αργότερα, και συγκεκριμένα το 2015, οι κουρίτες ταξίδεψαν και στην Αρμενία, όπου έγιναν δεκτοί από τον Πατριάρχη Απάντων των Αρμενίων. Εκεί δόρισαν κριτικό ασημομάχαιρο, αφιερωμένο στο λαό της Αρμενίας για τους πολεμιστές του Νικηφόρου Φωκά, ενώ το 2016 οι κοσμογυρισμένοι κουρίτες επισκέφτηκαν μέχρι και τη μακρινή Αυστραλία μετά από πρόσκληση της Παγκρίτιας Ένωσης Μελβούρνης. Στην Αυστραλία, μάλιστα, συμμετείχαν στους εορτασμούς των 150 χρόνων από το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου και προσέφεραν στους ομογενείς μας την εικόνα του Αγίου Θεοστέπτου Βασιλέως Νικηφόρου Φωκά. Στη διάρκεια δε της παραμονής τους συναντήθηκαν με τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Στυλιανό Χαρκιανάκη και με την ευκαιρία αυτή δίδαξαν κριτικούς χορούς στα Ελληνόπουλα της Μελβούρνης. Τέλος, στις 5 Φεβρουαρίου του 2022, οι κουρίτες παρευρέθησαν στην ενθρόνηση του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου κυρίου Ευγενίου που πραγματοποιήθηκε στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά στο Ηράκλειο με λαμπρότητα. Η εκλογή του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο πλανητοποίησε τη Μεγαλόνησο
και περιλάλητη την κατέστησε για ακόμη μια φορά. Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, με την ενάρετη κοινωνικότητά του και τη δράση του, διακηρύσει ότι η Αγία Πίστη μας είναι πέρα από αισθήσεις, διανοήσεις και βλέψεις εξουσίας. Είναι όραμα καρδιάς.